Κυρίες και κύριοι, η φιλοξενία έργων αλλά και αρχαιακού υλικού που αφορούν τη μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του Γιάννη Μόραλη από τη Δημοτική Πινακοθήκη του Ερμείου αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία επαφής του τοπικού κοινού και όχι μόνο με μία εκ των κορυφαίων προσωπικότητων της ελληνικής εικαστικής τέχνης του 20ου αιώνα. Μία επαφή που πέρα από την ποιοτική αισθητική λειτουργία μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και, γιατί όχι, αλληλεπίδρασης, καθώς ένα αξιόλογο μέρος της τοπικής κοινωνίας διαρκώς μελετά και να ζητά ταυτόχρονα τους δικούς του καλλιτεχνικούς εκφραστικούς δρόμους. Το συνολικό έργο του Γιάννη Μόραλη έχει αξιολογηθεί και ο ίδιος έχει λάβει άξια τη θέση του στην ιστορία της τέχνης. Πιστεύω, ωστόσο, πως θα πρέπει να επισημανθεί μια ακόμη πτυχή του. Έχει χαρακτηριστεί ως άνθρωπος σεμνός και αθόρυβος. Ένας δημιουργός που τα ζωγραφικά, ανεπτικά ή χαρακτηριστικά του ποίηματα προκάλεσαν το δικό τους μοναδικό και κυρίως πρωτοποριακό θόρυβο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παραμένοντας προσιλωμένη στους στόχους ανάδειξης ποιοτικών στοιχείων του πολιτισμού μας, συμμετέχει και σε αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός, υποστηρίζοντας την έκθεση Γιάννης Μόραλης, η μνήμη της Αφής. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους συντελεστές για την πρωτοβουλία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη διαδρομή της. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους σας.